Σοκ έχουν προκαλέσει οι εικόνες που παρουσίασε η Κρήτη TV από το θανατηφόρο τροχαίο το βράδυ της Κυριακής στη λεωφόρο Παρλαμά στο Ηράκλειο από κάμερα κλειστού κυκλώματος παρακείμενης επιχείρησης. Το βίντεο δείχνει το αυτοκίνητο να βγαίνει εκτός πορείας, να μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να συγκρούεται με τη διερχόμενη μηχανή και τον οδηγό να εξφενδονίζεται μέτρα μακριά. Δυστυχώς για άλλη μια φορά θρυνούμε άλλο ένα ακόμα θύμα, το 49ο, και σκεφτείτε ότι ακόμα ο χρόνος δεν έχει τελειώσει. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές και εμείς ως εκπαιδευτές ότι η ταχύτητα πραγματικά σκοτώνει. Απίστευτο και πολύ συγκλονιστικό το βίντεο το οποίο είδαμε όλοι καρέ-καρέ τη στιγμή της σύγκρουσης. Σε ένα δύσκολο σημείο, ειδικά εκείνη η στροφή έχει δημιουργήσει πάρα πολλά θέματα. Εννοείται βέβαια ότι πέρα από το οδόστημα και το φωτισμό που σίγουρα δεν υπάρχουν, έχει να κάνει με την ταχύτητα του εκάστοτε οδηγού. Οι εικόνες αυτές έρχονται σαν από ένα κακό δεδομένο που είναι τα τροχαία δυστυχήματα, ακόμη και μέσα στις πόλεις, διευκρίνησε ο πρόεδρος του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδήγησης Νομού Ηρακλείου, Αλέξανδρος Μεϊμαράκης, που δεν έκρυψε την αγωνία του, αλλά και για το τι μπορεί να σημαίνει αυτή η αυξητική τάση και κυρίως η τάση να μην υπάρχει τήρηση των κανόνων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ακόμη και σε σημεία που η κίνηση είναι μεγάλη. Αν και ο δικυκλιστής, από ό,τι άκουσα, φορούσε κράνος, δυστυχώς ήταν τόσο σφοδρή σύγκρουση που δεν θα μπορούσε καμία περίπτωση να τον σώσει. Άρα λοιπόν, αυτό που θα πρέπει να δούμε για άλλη μια φορά, μέχρι οι υποδομές του νησιού μας να φτάσουν σε ένα επίπεδο αντάξιο και εισάξιο των υπολείπων περιφερειών της Ελλάδας, θα πρέπει να βάλουμε νερό στο κρασί μας, να συμμορφωθούμε χαμηλότερες ταχύτητες υποχρεωτικά και μεγαλύτερες αποστάσεις. Το τροχαίο σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 10 το βράδυ της Κυριακής στο Γιώφυρο, ενώ η κίνηση καταγράφεται πως είναι πυκνή. Η αντίδραση των διερχόμενων οδηγών και περιοίκων είναι άμεση, όπως δείχνει το βίντεο, πλην όμως ο άτυχος άνδρας μεταφέρεται νεκρός στο νοσοκομείο, χάνοντας από τη μια στιγμή στην άλλη τη ζωή του, δίχως να μπορέσει να αντιδράσει στην αστραπιαία επίθεση της μοίρας και της πορείας του οχήματος από το αντίθετο ρεύμα. Από το δρόμο εκτοξεύτηκε από την άλλη μεριά του δρόμου και έπεσε πάνω σε μια άλλη μοτοσυκλέτα, δυστυχώς. Εδώ, ακριβώς αυτό εδώ το σημείο, έτσι. Το αίμα, εδώ ακόμα. Το κράνος του έγινε κομμάτια. Πολύ δραματική κατάσταση. Το νέο τροχαίο ήρθε να προσθέσει ένα ακόμη θύμα στη λίστα με τα θύματα της ασφάλτου στην Κρήτη, με την τροχαία Ηρακλείου αύριο το πρωί που ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά να μοιράζει φυλάδια για την ενημέρωση σε ό,τι αφορά την ορθή οδήγηση και την ορθή συμπεριφορά των πεζών στους μαθητές, σε μια προσπάθεια να ενεργοποιήσει συνειδήσεις από μικρές ηλικίες ή ακόμη και να συνδέσει τα ατυχήματα με την απώλεια ανθρώπων νεαρής ηλικίας που μπορεί να σοκάρει ακόμη περισσότερο όσους δεν τηρούν τους κανόνες και από τη μια στιγμή στην άλλη θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους, αλλά και τη ζωή των υπολείπων χρηστών των οδικών δικτύων. Κρίμα να φεύγουν νέα παιδιά. Είναι κρίμα να σκοτώνεται κόσμο και να μην ενδιαφέρεται κανείς. Είναι κρίμα να υπάρχει μια περιοχή που να δίπλα τα ΤΕΗ και να μην υπάρχει πεζοδρόμηση, φωτισμός, τίποτα. Αστυνόμευση, να μην μπορεί κανείς να περάσει απέναντι. Πώς θα περάσει ένας άνθρωπος από την μια μεριά του δρόμου στην άλλη απέναντι, όταν όλοι πάνε με μεγάλες ταχύτητες, όταν έχει μια διάβαση πεζών, όταν έχει τίποτα, αποκλειστικά τίποτα. Δεν υπάρχει επικίνδυνος δρόμος αυτή τη στιγμή. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα.